Τοπική Επιτροπή. Την Αφροδίτη Ασαλέχ. Καλημέρα, Αφροδίτη. Καλημέρα. Λοιπόν, χθες το βράδυ υπήρξε μια μεταστροφή ξαφνικά. Δεν ήταν καθόλου ξαφνικά. Μετά από μια διαρροή η οποία αποδόθηκε από το κρατικό αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων, θα το τονίσω συνέχεια. Θα πρέπει να ξέρεις ότι υπηρέτησα το αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων επί μια 15ετία ως στέλεχος σε δύο αρχισυντακτικές θέσεις και με έστειλαν στη συνέχεια για να συγκροτήσω το γραφείο του Βελιγραδίου, όπου και έμεινα αρκετά χρόνια. Είμαι ίσως ο μοναδικός από τους λίγους, εν πάση περιπτώσει, δημοσιογράφους που παραιτήθηκα όταν ο κύριος, ο Ανδρέας Χρωστοδουλίδης, ο Μακαρίτης, θεώρησε ότι η θέση μου στην ιδιωτική τηλεόραση και στο αθηναϊκό πρακτορείο ταυτόχρονα δεν ήταν συμβατή. Λόγω μη συμβατότητας, λοιπόν, εγώ παραιτήθηκα χωρίς κανένα πρόβλημα, δεδομένου ότι έκρινα ότι ο φίλος μου Ανδρέας Χρωστοδουλίδης, άνθρωπος συνομιλητής μου και πολύ καλός μου φίλος, είχε απόλυτο δίκιο. Χωρίς καμία, όπως καταλαβαίνεις, αποζημίωση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πολλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι άφησαν μια κρατική τέτοια θέση στη δημοσιογραφία για να μπουν κατευθείαν στον στο λάκκο με τα φίδια της ιδιωτικής δημοσιογραφίας. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό το λέω διότι έχω μια μεγάλη τρυφερότητα για το αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων, αλλά τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είμαι υποχρεωμένος να το λέω και να το τονίζω, κρατικό αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων, διότι εδώ και δύο μέρες έχουμε μερικά φαινόμενα τα οποία δεν γίνονται πλήρως αντιληπτά. Ναι, και είναι αθλειότητα και άλλη μια φορά να λέμε «Α, ο υπάλληλος έκανε μια βλακεία», όπως κυκλοφόρησε. Δεν ξέρω αν. Ναι. Στο αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων, επειδή ξέρω πολύ καλά το μηχανισμό του σε όλους τους ορόφους, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι βλακεία τέτοιου είδους δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Προφανώς. Οι μηχανισμοί ελέγχου στο αθηναϊκό. Αν πρωί ένας υπάλληλος και είπε «Θα γράψω κάτι άλλο», θα τρελαθούμε εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Εγώ λέω το εξής. Το Πασόκ εχθές προχώρησε αργά το βράδυ σε μια δρυνύτατη επίθεση κατά της κυβέρνησης, θεωρώντας ότι ό,τι συμβαίνει. Κατά του Μαξίμου, να το πω έτσι. Κατά του Μαξίμου. Ωραία. Μην παίζουμε τις λέξεις, εντάξει. Τα καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Λοιπόν, όπου το βασικό το οποίο εγώ κράτησα είναι ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται εκτός ραδιομεγάρου. Νομίζω πως τονιζόταν επίσημα και στην ανακοίνωση της φόβης γεννήματα. Λοιπόν, άρα άφηνε εννοηθεί το Πασόκ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια, πώς θα το πω, συνωμοσία, ίτριγκα ή οτιδήποτε θες, εκτός θεσμού. Αυτό άλλαξε το κλίμα. Η Δημοκρατική Αριστερά είχε και αυτή σκληρές θέσεις έναντι αυτού και ξαφνικά βγήκε ο κύριος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος είπε: «Παιδιά, εγώ δεν τα είπα αυτά. Εγώ δεν τα είπα αυτά, κάποιος άλλος τα έχει βάλει στο στόμα μου». Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Υπάρχουν δύο ρεπορτάζ, Αφροδίτη Ατσαλέχ. Το ένα που λέει ότι φταίει το ΑΠΕ και το άλλο που λέει ότι ο κύριος Μενουδάκος, βλέποντας τον θόρυβο που δημιούργησε με τις διάφορες παρεμβάσεις, διαρροές του, αυτός και οι συνάδελφοί του στο Συμβουλίο της Επικρατείας τα πήρε πίσω για τις 12 μέρες τελειώνει. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο. Και τις πηγές, και των δύο. Το δεύτερο λοιπόν ρεπορτάζ βγαίνει από το δικαστικό. Τρίτο σενάριο δεν υπάρχει, δηλαδή. Δεν ξέρω. Θέλω να μου το πείτε και τι θα κάνετε στο Πασόκ. Αυτό με ενδιαφέρει. Τι να πούμε τώρα. Να πούμε ότι αυτό που έχουμε αποκαλέσει από την πρώτη μέρα, ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα θεσμικότητας, υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατίας. Ενδεχομένως μπορούμε να πούμε ότι εδώ υπάρχουν ομοιότητες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μέχρι και εκτροπή αυτό που γίνεται. Συνεχίζονται. Δηλαδή, κάνεις ένα λάθος, το οποίο στη συνέχεια κάνεις και ένα δεύτερο και ένα τρίτο προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε φτάσει από το να ρίξουμε το πομπό, το οποίο είναι αλφα τεράστιο ζήτημα που θέτει σε αμφιβολία για το αν λειτουργεί η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός όπως πρέπει στη χώρα μας, για να φτάσουμε στη συνέχεια στο να μην εφαρμόζεται η απόφαση του ΣΤΕ και να προχωρήσουμε και ένα ακόμα βήμα παραπέρα που να διαρρέουμε ότι ο πρόεδρος του ΣΤΕ έχει πει κάτι άλλο, κάτι που να βολεύει το σενάριο που έχουν κάποιοι στο κεφάλι τους. Επειδή εγώ, Αφροδίτη, έχω μάθει. Κάποιοι θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση και να πάμε σε εκλογές. Επειδή 32 στα 33 χρόνια δημοσιογραφίας έχω μάθει να είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός και καχύποπτος, μπορώ να υπολογίσω ή μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία είπες μαζί. Και στο Αθηνικό Πρακτορείο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και ο ένας να φυλάγεται για να μην εκτεθεί και ο άλλος να καθοδηγείται κτλ. Το ρεπορτάζ λέει ότι υπήρξε σήμερα το πρωί τηλέφωνο μεταξύ Βενιζέλου και Σαμαρά. Υπάρχει αυτό ή είναι άλλη μια ραδιοφωνία? Δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά που ακούγονται. Το σέβομαι. Στο τι έκανε το Πασόκ ή είπε, γιατί γίνεται ένα
πόλεμο διαρροών, ο οποίο κάτω από άλλε συνθήκε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξαφνικά ξύπνησε τότε η Νέα Δημοκρατία κατά Πασόκ, αλλά εδώ γίνε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κατά κυβέρνηση. Για κάποιο λόγο βάλανε τη χώρα απέναντι, όχι την κυβέρνηση μόνο. Ωραία. Το ενακτήριο λάκτισμα έγινε στο Ναύπλιο, όταν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μην μιλάει ως Πρωθυπουργός, αλλά να μιλάει ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, ήταν προσυνεδριακή συγκέντρωση. Κάτσε. Μην έχει σημασία. Δεν είναι καπελάκι το να είσαι Πρωθυπουργός. Το βγάζω τώρα, το βάζω μετά. Δεν πάει. Η χώρα έχει Πρωθυπουργό. Και να έχει το διχαστικό εμείς που κάνουμε αυτά και οι άλλοι που κάνουν τα άλλα. Ποιοι είναι οι άλλοι? Και αυτό συνεχίζεται και κορυφώνεται. Λόγο δεν μπορώ να τον ξέρω. Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί δεν γίνονται όλα αυτά. Δεν υπάρχει πάντως σε καμία περίπτωση ζήτημα ότι τάχα μπίθεν πάει να κάνει μια μεταρρύθμιση ο κύριος Σαμαράς και οι άλλοι τον εμποδίζουν. Αυτά είναι αστείωτες. Δεν είναι μεταρρύθμιση. Μια τσαπατσουλιά είναι αυτό το πράγμα. Για κάποια άλλη ατζέντα που δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι. Ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο. Εγώ θαύμασα σήμερα ένα πολύ μικρό κείμενο του Μίμη του Ανδρουλάκη, ο οποίος σε όλους και τους τρεις τους βάζει στη γωνία και τους λέει: κοιτάξτε να δείτε, κανείς δεν σας ζήτησε να είστε φίλοι, να είστε εραστές της εξουσίας ή συνεραστές της εξουσίας, να πίνετε καφεδάκι και να πίνετε κρασί μεταξύ σας. Κανείς δεν σας το ζήτησε, κανείς δεν σας το ζητήσει. Η χώρα βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, είστε υποχρεωμένοι να βρείτε λύση. Βρείτε λύση κάνοντας διαχείριση της δυσαρέσκειάς σας και της δυσπιστίας σας. Αυτή η διαχείριση της δυσπιστίας μεταξύ των τριών είναι κάτι, είναι η αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να βγει πολιτικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, κύριοι, καθίστε και βρείτε τα, διότι όλα τα άλλα. Ναι. Αυτό είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης με τον πολύ γνωστό. Ωραία, μάλιστα. Πολύ ωραία, ναι. Και ήταν ακόμα καλύτερα, ήταν ναι. Ακόμη πιο ωραία και η προηγούμενη δήλωση που κάνει περί. Την είδες και αυτήν. Την είδες και αυτήν. Θα μας λοιπόν, εγώ, εμένα με καλύπτει ο Ανδρουλάκης ότι σε αυτά τα πράγματα. Ένσταση, ναι. Ένσταση, ναι. Ένσταση, ναι. Όχι, από κάδρο βγαίνει το Πασόκ και η Δημάρα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βρείτε τα και κάντε. Δεν έχουμε τσακωθεί εμείς με κάτι. Εδώ υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, ζήτημα δημοκρατικής νομιμότητας. Παραβιάζεται συνεχώς, γίνεται μια επίδειξη αυταρχισμού και δύναμης για κάποιον άλλο λόγο και το Πασόκ συνεχώς φωνάζει. Και λέει, εμείς δεν θέλουμε εκλογές, αλλά δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε όλα αυτά που γίνονται. Το ίδιο λέει και η Δημάρα, δεν είναι. Και βεβαίως. Απλά θα ήθελα να μην εκπρόσωπο και τη Δημάρα. Ναι, όχι, όχι. Δεν είναι σωστό. Όχι, είναι σαφές όμως. Δεν είναι σωστό. Προφανώς είναι. Και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι μαζί η Δημάρα και το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής τώρα. Είναι σαφές ότι ούτε ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή επιδιώκει. Η λογική το λέει, επιδιώκει εκλογές, διότι είναι. Η λογική το λέει, ο ναι. κ. Σαμαράς δεν ξέρω αν το λέει. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Είναι δεδομένο τουλάχιστον επίσημα, αλλά και ανεπίσημα, σε διαβεβαιώνω, το Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή δια των επισήμων, παύλα ανεπισήμων διόδων. Θέλω να πω με λίγα λόγια σε κατηδίαν συνομιλίες με πολιτικούς συντάκτες ή με άλλους δημοσιογράφους, το επιτελείο του κ. Σαμαρά συνεχώς εξηγεί και διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει καμία μεθόδευση προώρων εκλογών. Ένα. Εχθές το βράδυ, ακριβώς το ανάποδο άκουγαμε από ίδιες πηγές. Που ναι. λέγανε ετοιμαστείτε και μάλιστα το γνωστό όποιος θέλει ας με ρίξει. Αυτή ήταν η πληροφορία. Γιατί εγώ ήμουν στην ΕΡΤ και ερχόταν κόσμος ναι. που ήταν και δημοσιογράφοι και μας και δίναν αυτή την πληροφορία. Ωραία. Ότι όποιος τολμά ας με ρίξει. Τι είναι όλα αυτά? Γιατί παίζουμε τη χώρα στα ζάρια? Μπορεί κάποιος να το εξηγήσει αυτό? Ποιο είναι το διακύβευμα, ποιος είναι ο λόγος? Λοιπόν, η πολιτική λοιπόν είναι αφενός μεν η εξουσία, θέλω να πω, είναι η διαχείριση των συμβολών και απ' την άλλη η πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ικανοποίηση των διαφόρων φιλοδοξιών, είτε είναι συλλογικές, ομαδικές ή προσωπικές. Λοιπόν, δεν θα μείνω εκεί γιατί δεν με ενδιαφέρει. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει η Αφροδίτη Ασάλεχ. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει στο μυαλό του κύριο Σαμαρά, ο κύριο Κουβέλη ή ο κύριο Βενιζέλο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι είμαι ένα πολίτη σε μια χώρα η οποία περνάει και περνάει ξανά πάρα πολύ δύσκολε στιγμέ. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι το εξή. Κατόπιν όλων τούτων, με δεδομένο ότι τη Δευτέρα πηγαίναμε σε αυτή την συνάντηση σε ένα πολύ δυσάρεστο κλίμα. Φορτισμένο. Βγήκαν οι τρει μαζί με τον Σουνάρα τρει. Είπαν ορισμένα πράγματα τα οποία. Ο Σαμαράς δεν είναι αρχηγός κόμματος. Βεβαίως. Αλλά αυτόν έβαλε ο κ. Σαμαράς να κάνει την δήλωση. Δεν φταίω εγώ. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Λοιπόν, και μας είπαν οι δύο αρχηγοί και ο κ. Τουρνάρας πράγματα τα οποία άφησαν να εννοηθεί ότι υπάρχει και δεύτερη συνάντηση την Τετάρτη και, εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε σε μια φάση απεγκλωβισμού. Αυτός ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τη δημοσιογραφία. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια άλλη ερμηνεία. Βεβαίως βγήκε ο πρόεδρος του Πασόκ
και ο πρόεδρος της Δημάρ σε αυτόν τον τόνο εξήγησαν ακριβώς τι έγινε. Είπανε με σαφήνεια ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει λίγο χρόνο. Είπαμε ότι θα συνεχίσουμε την Τετάρτη. Τίποτα δεν έχει κλείσει. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, είπε ότι εκτιμώ ότι ο Αμέλης Σαμαράς κατάλαβε. Το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου. Λοιπόν, ναι. Και μετά βγαίνει ο κύριος Τουρνάρης και το τεινάζει όλο στον αέρα. Αυτό έγινε. Κάνοντας τη δική του αποκωδικοποίηση. Κάνοντας τη δική του και λέει λοιπόν αποφασίζαμε αυτό, κάναμε εκείνο, ανοίγω μια άλλη τηλεόραση που θα εκπέμπει από το Υπουργείο Οικονομικών ή από το Υπουργείο Άμυνας. Ωραία, πώς πάμε σήμερα εκεί. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή που μας ακούει ή που έχει κλείσει τον δέκτη του διότι έχει συγκαθεί όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν μπορεί να ακούει μία, δύο, τρεις, πέντε φορές. Και να μην τον έχει κλείσει, κλειστός είναι. Ναι, ναι. Ρωτάω εγώ λοιπόν και λέω πώς πάμε σήμερα εκεί. Όπως ακριβώς Δευτέρα. Από τις δηλώσεις μας, όχι ακριβώς όπως Δευτέρα. Δεν θα υπάρξει Παρασκευή, δεν θα υπάρξει εκ νέου άλλη παράταση. Σήμερα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστούν όλα. Να τελειώνουμε. Και φτάνει με τον πόλεμο των διαρροών, φτάνει με τις δίστες ερμηνείες. Έπρεπε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει εφαρμοστεί απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Και αυτό είναι σχετικό. Πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Και είναι και αυτό είναι σχετικό. Μπορεί, ας πούμε, να εντασσόταν στον χρόνο τον οποίο χρειάζεται ο μηχανισμός για να δουλέψει. Όχι. Είναι άμεσα εκτελεστέα. Σύμφωνα με όποιους νομικούς έχουμε μιλήσει, είναι άμεσα εκτελεστέα. Το είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αυτολεξή και είναι συνταγματολόγος, ένας από τους μεγαλύτερους συνταγματολόγους. Άμεσα εκτελεστέα. Έπρεπε να ανοίξει την Τρίτη το πρωί. Αυτή τη στιγμή είναι παράνομο αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Ωραία. Απολύτως. Δεν με φώτισες. Δεν είναι. Αλλά το θέμα μας για να το. Τι να φωτίσω. Λοιπόν, βλέπουμε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις τελευταία. Είδαμε δήλωση και του Κώστα Καραμαλή. Είδαμε δήλωση φυσικά και του κ. Σιμίτη. Βλέπουμε διάφορες δηλώσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφέστατη αντίδραση. Ο Σιμίτης ήταν συμβηλικός όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν από χρόνια η Ελλάδα είναι απέραντο τρελοκομείο. Κάτι ανάλογο και ο Σιμίτης. Όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι μπαίνουν σε τέτοιες θυμοσοφίες, εν πάση περιπτώσει. Ο Κώστας Καραμαλής βέβαια ήταν λίγο πιο σαφής. Ναι. Ναι, ήταν. Διότι δεν είναι. Όπως και ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Πιο σαφής. Λοιπόν, η κατάσταση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη στάση του ΠΑΣΟΚ και υποθέτω είμαι βέβαια ότι ούτε στη Δημάρ. Ότι εδώ το ζήτημα είναι ζήτημα δημοκρατίας, θεσμικής λειτουργίας, κοινοβουλευτισμού. Εχθές είχαμε νέες δηλώσεις από το εξωτερικό, από την Κομισιόν. Δεν μπορεί αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται από την Ελλάδα ότι είστε ένα αμφιβόλο το δημοκρατικό πολίτευμα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τελειώσουμε. Καλά, μήπως υπερβάλλουμε και λίγο τώρα. Δεν νομίζω και βάσει και εγώ τις παρεμβάσεις Κομισιόν. Δεν ακούσατε τις δηλώσεις από τον Μάρτιν Σούλτς μέχρι τον. Ναι. Απ' έξω όλο αυτό. Αυτή είναι η εικόνα που δίνεται απ' έξω. Τι συμβαίνει εκεί. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που έχει συμβεί. Ναι, κατάπια την ακροδεξιά κυβέρνηση. Συγγνώμη, κατάπια την ακροδεξιά κυβέρνηση της Ουγγαρίας και τώρα αρχίζουν και θέτουν ένα αμφιβόλο την δημοκρατικότητα του ελληνικού πολιτεύματος. Δεν του εμποδίζει κανείς να θέτουν δύο ζητήματα ταυτοχρόνως ή τρία ή τέσσερα. Έχουμε. Βρίσκω πολύ επιλεκτική την φοβερή ευαισθησία του κ. Σούλτς. Έτσι. Πάρα πολύ επιλεκτική. Ας πάνε στη Βουδαπέστη να δούμε τι γίνεται, έτσι. Δεν έχει γίνει πουθενά άλλου. Επίσης, η Ελλάδα δεν είναι Βουδαπέστη. Επίσης, η Ελλάδα είναι διοικητής της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα της δημοκρατίας, η Ελλάδα δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτά είναι πρωτοφανή που έχουν γίνει. Δηλαδή, το ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για την Ελλάδα είναι μάλλον σωστό και θετικό. Ωραία. Οπότε, σήμερα θα πρέπει, όπως νομίζω ότι όλοι λένε, ο κύριος Σαμαράς να ανοίξει τα χαρτιά του και να πει επιτέλους τι θέλει. Θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι γίνεται αλλιώς τώρα. Ας βγει να το πει. Νομίζω πως θα βγει και να το πει σήμερα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή δεν υπάρχει θέλει να εξομαλυνθεί η κατάσταση, βεβαίως. Αλλά όλα αυτά τα. Έχει τελειώσει το κοντέρ δηλαδή. Δεν ναι, όλα αυτά την έχουμε μεταβατικό αυτό και θα έχει 20 υπαλλήλους και θα εκπέμπει από το Υπουργείο Άμυνας. Όλα αυτά είναι τρομακτικά και εξαιρετικά προσβλητικά προς τους κυβερνητικούς εταίρους και προς όλη τη χώρα. Γιατί δεν είναι η ΕΡΤ το ζήτημα. Είναι ο συμβουλευτισμός. Είναι προφανές. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αφροδίτη. Να είστε καλά. Πάμε κατευθείαν.